Στη σύλληψη 9 ατόμων, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, προχώρησε η ελληνική αστυνομία για την τραγωδία στον Πειραιά μετά από μερική κατάρρευση κτηρίου. Το δυστύχημα συνέβη στη διάρκεια εργασιών σε μια διόρροφη κατοικία στην ακτή Μουτσοπούλου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας ειδικόσφορος 31 ετών εκτός υπηρεσίας, ο οποίος συμμετείχε στις οικοδομικές εργασίες. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο εργολάβος. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τις δραματικές ώρες που έζησαν οι εργάτες προσπαθώντας να σώσουν τη ζωή τους την ώρα που άρχισε να καταραίει μέρος του πρώτου ορόφου της κατοικίας στην οποία εκτελούσαν οικοδομικές εργασίες, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας ειδικός φρουρός 31 ετών εκτός υπηρεσίας που συμμετείχε ως εργάτης. Βλέπουμε να αρχίζει να καταραίει. Όταν το αντιλαμβάνονται οι εργάτες, αρχίζουν να πηδάνε από τα μπαλκόνια. Κάποιοι δούλευαν στο δεξί μπαλκόνι, κάποιοι στο αριστερό. Στο δεξί που δούλευε και ο 31χρονος. Πήδηξε στη καρότσα του φορτηγού ώστε να γλιτώσει, όπως πήδηξαν και άλλοι εργάτες. Στοιχώς ο 31χρονος δεν πρόλαβε, γι' αυτό και τον καταπλάκωσαν τα συντρίμια από το κτίριο. Συνελήφθησαν ο εργολάβος, ο οδηγός του φορτηγού και 7 εργάτες, 3 εκ των οποίων νοσηλεύονται, ο ένας σοβαρότερα. Ο εργολάβος κατηγορείται για εργατικό ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο, ενώ συνελήφθησαν και οι εργάτες για την οικοδομική νομοθεσία για το εάν δούλευαν εισπράττοντας αδήλωτα χρήματα. Ακούγαμε τις φωνές των εργατών, καλέστε την αστυνομία, καλέστε ασθενοφόρο. Όταν καταλάγιασε η σκόνη και βγήκα στο παράθυρο να δω, είδα τους εργάτες σε μια κατάσταση σοκ. Κλαίγανε, τρέχανε, ήρθε πάρα πολύ γρήγορα η αστυνομία και τα ασθενοφόρα. Οι εργάτες οι ίδιοι έβγαλαν τον άνθρωπο που ήταν σοβαρά τραυματισμένος. Δηλαδή τον είδαμε, τον έβγαλαν, τον ξάπλωσαν στον δρόμο, είχε τραύματα στα πόδια, στο κεφάλι, δεν φαινόταν να έχει τις αισθήσεις του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εργάτες επιχείρησαν να ρίξουν ένα τείχος στο κτίριο και χτύπησαν κεντρική δοκό με αποτέλεσμα να καταρρεύσει ολόκληρο τμήμα και να σκοτώσει τον ειδικό φρουρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκδοθεί ηλεκτρονική άδεια για μικρές εργασίες από το Δήμο Πειραιά για το κτίριο της Οδού Νεορίου, στο οποίο εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης. Δύο φορές του ρώτησα αν μποδίζει το αυτοκίνητο. Και μου λένε όχι, γιατί κάνουμε εσωτερικές εργασίες. Ένα αιτητικό ακίνητο, εκτελούσαν εργασίες, έχοντας βάλει μια ηλεκτρονική άδεια για μικρές εργασίες, όπως το ξέρω. Δυστυχώς κάτι πήγε στραβά, κάτι δεν έγινε σίγουρα σωστά. Ο 31χρονος ειδικός φρουρός είχε ενταχθεί στους κόλπους της Ελλάς το 2019. Κατά διαστήματα φαίνεται ότι έκανε διάφορες δουλειές προκειμένου να συμπληρώσει το εισόδημά του. Ένας αστυνομικός της ομάδας Δίας έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του, μαχόμενος για την οικονομική επιβίωσή του, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Ειδικών Φρουρών της Αστυνομίας Αττικής. Κραυγή αγωνίας για την κατάσταση στον κλάδο, εκπέμπει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων. Η ανάγκη λειτουργεί εκβιαστικά, απαιτώντας από τον Έλληνα αστυνομικό, ιδιαίτερα της Αττικής, να επιζητεί να διασώσει την καθημερινότητά του, δυστυχώς ακόμα με οποιοδήποτε τρόπο και οποιασδήποτε συνθήκες δεύτερης εργασίας. Η Ελληνίδα και ο Έλληνας αστυνομικός εξακολουθούν να βιώνουν μια εκτρή οικονομική κατάσταση, έχοντας ξεπεράσει πλέον τις αντοχές τους. Το αποδεικνύει με τον πιο αδιάψευστο τρόπο το τραγικό συμβάν, όπως ο συνάδελφός μας έχασε τη ζωή του, αναζητώντας το ελάχιστο συμπλήρωμα στον πενιχρό του μισθό. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ οι συλληφθέντες θα περάσουν το κατόφλι του εισαγγελέα.